Θα πω ότι αυτός ο τίτλος Βάσο ήταν ο πιο δύσκολος τόσα χρόνια ε, από όλες τις πλευρές. Κυρίως ο κύριος ήταν εργατικότατος, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στον Αρχάγγελο μαζί με το επιτελείο του. Και αν τα πιο μεγάλα λάθη που κάματε σαν Δέλτα ε, Αυτό το βρίσκω ως ένα μεγάλο μας λάθος. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα. Σα φοβίζει το γεγονό ότι μπορεί να μην υπάρξουν άλλοι επενδυτέ να σκαλώσει το θέμα. Νιώσαμε δικαιωμένοι στο ότι εμεί πιστέψαμε στην ομάδα. Καλημέρα σα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω εδώ στο Αλφα Podcast τον Πρώτα απ' όλα φίλων και αντιπρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλώ ορίσατε στο ΑΛΦΑ Podcast. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ειλιάδη, να ευχαριστήσουμε και το ΑΛΦΑ και εσά προσωπικά για την πρόσκληση. Ε, ε, χάρηκα που δεχτήκατε την πρόσκληση. μου. Ξέρω ότι έχετε έναν πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα αυτήν την εβδομάδα με ξένου από το εξωτερικό. Όχι ποδοσφαιρικά, αλλά λόγω τη εταιρεία σα και τη απασχόλησή σα. Ε, παρέα με την Πέτον Αλφα, την έμπιστη εταιρεία και αξιόπιστη εταιρεία στον χώρο του στοιχήματο με εύκολο τρόπο να αποπληρωμή. Ευχαριστούμε την Πέτον Αλφα και τον κύριο Μπερίση για αυτήν την που μα κρατά παρέα για τέσσερα χρόνια συνεχόμενα. Ε, βρισκόμαστε περίπου δύο εβδομάδε μετά την κατάκτηση του 29ου τίτλου στην ιστορία του τι σημαίνει για σας ο τίτλος, μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας. Καταρχήν να πω ότι δεν θα μπορούσα να αρνηθώ μια πρόσκληση από τον φίλο βάσων Ηλιάδη. Καλώς είναι σας. Ε, Θα πω ότι αυτός ο τίτλος Βάσο ήταν ο πιο δύσκολος τόσα χρόνια ε, από όλες τις πλευρές. Ε, πρώτα απ' όλα λόγω οικονομικού περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ε, το ότι η ομάδα φυσβητήθηκε από την αρχή από τον κόσμο, από τους αντιπάλους από όλους και ε, νιώσαμε δικαιωμένοι νιώσατε δικαιωμένοι λόγω του ότι ήρθε ο τίτλος ενώντας που ήταν η πρώτη ο πρώτο στόχο ξεκινώντα τη χρονιά ήταν η Ευρώπη, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είναι οι τρει στόχοι που έχει πάντα ο ΑποΕΛ ε, σε κάθε ποδοσφαιρική σεζόν. Right. Ήρθε ο αποκλεισμό από μια καλύτερη ομάδα Σίγουρο. τον Αύγουστο, ήρθαν τα αρνητικά αποτελέσματα στην αρχή και ήρθε και η τιμωρία του κ. Σαπίντο. και νιώθετε δικαιωμένη για τον λόγο ότι. Εκαταφέρατε με το Σαπίντο να πιάσετε το πρωτάθλημα. Όχι. Νιώσαμε δικαιωμένοι στο ότι εμεί πιστέψαμε στην ομάδα. Μάλιστα. Από την αρχή. Παρά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, όπω είπε από μια καλύτερη ομάδα, σίγουρα και ω ψηλό επίπεδου ομάδα, ε, μετά με κάποια αρνητικά αποτελέσματα, εμεί πιστεύαμε στην ομάδα ότι θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Μείναμε ενωμένοι, ε, στηρίξαμε τον προπονητή μα και θεωρούμε ότι δικαιωθήκαμε στο τέλο με την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Και στην πέρσινη σεζόν 22-23 στήριξατε τον κύριο Μιλόγεβιτ και δυστυχώ το πρωτάθλημα. Διότι όταν έμπαικε το Άπολ στα Playoffs το 22-23, μπορούσε να είναι πιο μεγάλη διαφορά, αν δεν κάνω λάθο, από τον δεύτερο. Ε, νομίζω ναι. Στηρίξατε τον και δυστυχώ για εσά και για μένα, διότι με απολύσει τα ξέρει το όλο ο κόσμο, δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενιώσατε κάποια στιγμή στην περίοδο των playoffs ότι τώρα πρέπει να κάνω αλλαγή προπονητή να μην παθώ την παθα πέρσι. Κοίταξε, ζώντα εσύ και από, την, από τη διοίκηση, εμά, ναι. τον πρόδρομο και όλου πώ σκεφτόμαστε, ε, σίγουρα. Πέρασε από το μυαλό μα σε πολλέ φάσει προ το τέλο τα playoffs να κάναμε αυτή την αλλαγή. Ε, κάναμε πολλέ αλλαγέ, πάρα πολλέ, τα τελευταία χρόνια και τελευταίε αγωνιστικέ. Οι, οι οποίε αλλαγέ θεωρούμε ότι στο τέλο μα βγήκαν. Ναι. Καταχτώντα το πρόθυμα. Εκεί ίσω να, να θεωρούμε ότι μπορεί να κάναμε λάθο. Που δεν έκαναμε κάποια αλλαγή προ το τέλο. Ναι. Αλλά πάλι εννοείται ότι δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Ε, πάντα υπάρχει Εντάξει. ένα αν. Τι αν. θα γίνει, του. Διότι η προϊστορία μα, το και μαζί ΔΣ, τι φορέ που έκαναμε τι αλλαγέ τότε, ευγενά μα, όπω πολλά σωστά είπε. Αν δεν κάνω λάθο, πάντα. Πάντα. Μια φορά που δεν έγινε μια αλλαγή, α το πω, που διεκδικούσε προ το απέτυχε να το καταφέρει. Και μέσα στο μυαλό του κάθε αποϊλίστα συνηθισμένο όταν γίνεται μια αλλαγή, έρχεται και ο τίτλο, ότι έτσι να σκέφτεται και η διοίκηση, ότι να έκανε. Και γι' αυτό επαραξένεψε πάρα πολλά ο, τον κόσμο μετά το παράδειγμα του κύριου Μιλόγεβιτ, ότι, ότι δεν έγινε αλλαγή. Ότι δεν έγινε αλλαγή. Έχει δίκιο, αλλά και εμεί τα τελευταία χρόνια, σαν διοίκηση, προσπαθούμε mm. να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Mm. Το πολύ καλά κάμπνετ. Ε, εντάξει, ενώ πριν κάποια χρόνια είχαμε έτσι λίγο πιο. Υπήρχε και η άνεση. Η οικονομική δύο, άνεση. Να οποτε... αλλαγέ. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε θέλουμε κι εμεί να στηρίζουμε του προπονητέ, ε, να βρούμε έναν προπονητή ο οποίο θα μείνει χρόνια. Ναι. Ε, και θεωρώ ότι έγιναμε λίγο πιο. Ορυμή. Πιο ορυμή στι αλλαγέ προπονητών. Με και Αποδείχτηκε αυτό και από τον κύριο Μιλόκεβιτ ναι. και με τον uh, κύριο Σαπίντο. Παρόλα τα προβλήματα που παρουσιαστήκα στην, uh, κατά τη διάρκεια τη χρονιά, ε, δεν προχωρήσαμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Που δεν ήταν και λίγα, διότι και ο πρόεδρο τη εταιρεία, ο κ. Πρόεδρο Πέτρίδη στι εμφανίσει του μετά την κατακτήση του, του, του τίτλου, ανάφερε ούκο λίγε φορέ για το οικονομικό πρόβλημα. Και ανάφερε επίση ότι η σχέση με τον κύριο Σαπίντο, ο οποίο στο τέλο έφερε τον τίτλο στον Αρχάγγελο, επέρασε από διάφορα κύματα. Δηλαδή από να το πω συμπεριφορέ, οι οποίε εκλονίσαν και εσά σαν ΔΣ την εμπιστοσύνη σα. Ο κύριο Σαπίντο ήταν εργατικότατος, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στον Αρχάγγελο μαζί με το επιτελείο του. Μάλιστα. Ε, αλλά λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του, τον οποίο γνωρίζαμε από την αρχή, ε, φυσικά όχι σε ποιο σημείο ήταν, ναι. ε, ξεκίνησαν να δημιουργούνται προβλήματα από την προετοιμασία. Εν τούτο αναφέρεται ο κ. Πετρίνη. Ε, ναι, ε, ήταν από τι πρώτε μέρε της τη προετοιμασία που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ναι. Με ποδοσφαιριστέ, με άτομα στο team. Με ε... συμπεριφορέ του ίδιου στο φιλικό παιχνίδι στη Βουλγαρία. Τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, μέχρι και στα ντίνερ, μέχρι και στα. Ε, τα συνέχεια θέματα. Λόγω του χαρακτήρα του. Λόγω αυτού. του χαρακτήρα του, μάλιστα. Αλλά η δουλειά του επί 24 ώρου βάσεω στον Αρχάγγελο μαζί με το επιπλέον προπονητικό team Είσασταν απόλυτα ευχαριστημένοι. Ήσασταν απόλυτα ευχαριστημένοι. Ε, Μελέτε των αντιπάλων ήταν εργατικότατοι, πάρα πολύ καλή δουλειά, επαγγελματική. Ε, δεν είχαμε ιδιαίτερου τραυματισμού. Ε, οπότε... Είναι απίστευτο ότι δεν έβγαλε ε... Μη οικού τραυματισμού στο ΑΠΟΕΛ πολλού σε σχέση με τι προηγούμενε χρονιέ. Αυτό είναι στα θετικά του team. του κυριού πίντο. του, του. Πίντο, του γυμναστή βασικά. Σίγουρα που είναι δικό του. Ε, δικό ε, του ε, άνθρωπο. Ε. Δεν θυμούμε κάποιον που ασφίστηκε το ΑΠΟΕΛ τώρα του είναι τη στιγμή που ασκεφτώ ότι έμεινε τρει εβδομάδε, τέσσερι εβδομάδε. Υπάρχουν oh. σίγουρα. Ναι, αλλά... ε, είχαμε τον Κρέσπο, αν δεν κάνω λάθο. Τον Κρέσπο, ναι, ο... αλλά ήταν. Ο... 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 Ακριβή Ιντάλια, πρέπει να μείνουν κάποια παιχνίδια με μη εικόνα, δεν κάνω λάθο. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν. μικρά πράγματα να σκεφτώ άλλε ομάδε. Ε, επειδή νιώθετε δικαιωμένο και σαν Δέλτα Σίγμα και σαν Γιώργο Σταμάτη, πώ νιώσατε όταν ο κύριο Σαπίντο δεν παρουσιάστηκε στη φωτογράφηση τη ομάδα και όταν δεν εμφανίστηκε στο επίσημο δείπνο προ τη τη ομάδα. Ναι. Σαν άνθρωπο, εσεί. Σαν άνθρωπο, νιώσα λίγο προδομένο. Ναι. Το στηρίξαμε και στα δύσκολα και στα εύκολα. Ε, παρόλα τα προβλήματα, όπως είπα, αν ήταν η διοίκηση του Αποέλ πριν πέντε χρόνια, μπορεί να έφευγαν από την προετοιμασία <laughs> με τα θέματα που δημιουργηθήκαν. Ναι. Ε, παρόλα τα προβλήματα ε, συμπεριφορά με παίχτες... Ε, που αναφέρατε πριν. Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, ε, εμείς το στηρίξαμε. Θεωρούσαμε ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει, τουλάχιστον ε, στο πάρτι τη ομάδα που έγινε την επόμενη μέρα, όλοι οι συνεργάτε του ήταν εκεί, όλοι οι παίχτε που τον στηρίξαν στο τέλο τη ημέρα. Yeah. Ε, στη φωτογράφηση τη ομάδα ήταν το πρώτο του πρωτάθλημα. Ε, Ακριβώ, να δείχνει κάτι στα παιδιά του, στα εγγόνια του. Ε, θα μπορούσε τουλάχιστον να παρευρεθεί. Τι νομίζετε το γεγονό ότι ήξερε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία. Ε, ο ίδιος έλεγε ότι μας, μας ειδοποίησε από το Φεβρου, Φεβρουάριο ότι θα ήθελε να ξέρει κατά πόσο θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Πριν, πριν να ξεκινήσουν τα play-offs. Ναι. Ε, εμείς το Φεβρουάριο όπως μας είπε ξεκινήσαμε συζητήσεις μαζί με τον manager του. Αντιλαμβάνεσαι για να μέχρι να καταλήξεις σε, σε μια τέτοια συμφωνία. θέματα. Χρειάζεται χρόνο. Ε, ε, χρειάζεται χρόνος, ακριβώς. Εκτό του ότι προέβαλε πάρα πολύ αυξημένε οικονομικέ απαιτήσει, ε, μετά και με τα θέματα που συνεχίζαν να προκύπτουν, πήραμε την απόφαση όταν τελείωσε η χρονιά να μην συνεχίσουμε τη συνεργασία. Θεωρώ ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιο ναι. προς προ το τέλο. Ε, από τη στιγμή που η διοίκηση έρχονταν μια πρόταση ή να κάτσει να συζητήσει μέσα στο. Μάρτιο, Απρίλιο, μαζί με τον Προπονδύ, κατάλαβε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία, αλλά δεν πάβει μιλώ σαν outsider, όπω είπε πολλά σωστά, είναι προπονητή. Είναι ο πρώτο του τίτλο. Γράφει όνομα, γράφει ιστορία και ο ίδιο ανάφερε ότι γράψαμε το όνομα μα στην ιστορία του Αβόλ μετά από τα 4-5 χρόνια ξαναφέραμε το στην κορυφή του Πρωθυπουργού. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει να παρουσιαστεί, αλλά είναι τα χαρακτηριστικά που μου ανάφερε, που ξέρει όλο ο κόσμο που τα έβλεπε στο γήπεδο. Είναι ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα. Πολύ. Πολύ ναι. Με τα δικά ε... του πιστεύω, δικό του ταπεραμέντο. Επίση, θα έλεγα ότι με το 80-90% των προπονητών που έχουμε αποδεσμεύσει ο <laughs> Βερδεγία. Κρατούμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ναι. ναι. Μπορεί να έφυγαν με άσχημο τρόπο, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλέ σχέσει. Με... Και, με... και με τον κύριο Κρίστερσεν, και με τον κύριο Δόνιν, και με τον κύριο Με Πάρα πολλού. Ναι. Είναι πολύ λίγοι προπονητέ που φύγαν και δεν έχουμε καλή σχέση. Με... Τον κύριο Τραμεζάνη, με όλους υπάρχει μια καλή σχέση και συνεργασία. Ο κύριο Τραμεζάνη μιλά με τον πρόδρομο εβδομαδία. Ναι, ναι, στέλνει του μηνύματα, θέλει ναι, να ναι. τα δώσουν μηνύματα. Ε, κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Γιώργος πότε ένιωσε, εάν ένιωσε απανάει άμα χάσαμε το. Κοίταξε, σε διάφορε φάσει τη σεζόν ήμουν λίγο έτσι ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ε, με τα πάνω και τα κάτω. Λόγω απόδοση τη ομάδα, Λόγω απόδοση τη ομάδα και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έβλεπα από πρώτο χέρι ε, τι δυσκολίε που αντιμετωπίζαμε. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, ε, ε, ειλικρινά ο πρόδρομο το πώ κατάφερε να κρατήσει το κλίμα με του ποδοσφαιριστέ ε, και το όλο οικοδόμημα παρόλο των προβλημάτων των οικονομικών ειλικρινά με ξεπερνά. Ε, ε... ε, πολλά σημαντικό το να συζητήσουμε, διότι βλέπουμε κι άλλε ομάδε να αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οικονομικά προβλήματα. Και μπήκαν και οι οπαδοί του μπροστά για να κρατήσουν το γήπεδο του. Ε, μιλώ για την ανόρθωση, είναι και μυστικό. Ε, αλλά τάκ, 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 αμέσω όλοι οι παίχτε για προσφυγή να πιάσουν τα δεδουλευμένα του. Ενώ στον μπορεί να είναι πολλά πιο μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα, δεν παρουσιαστήκαν τα πράγματα. Είναι, πιστεύει, η σχέση του πρόδρομου που έχτισε με, την ομα... με του ποδοσφαιριστέ. Καταρχήν θεωρώ δεν είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Okay. Ε, εντάξει, έχουμε και εμεί σοβαρά το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι προεκτάσει τη ανόρθωση των προβλημάτων. Μακάρι να λυθούν και αυτά. Είναι, έχω... Ε, αλλά θεωρώ ναι, είναι οι σχέσει του πρόδρομου με του ποδοσφαιριστέ. Okay. Ε, αυτή η σχέση που έχει. Ε, κατάφερε να τους κρατήσει ε, ενωμένου όλου. Σίγουρα παίζει ρόλο ο χαρακτήρα των ποδοσφαίριστων που έχουμε. Ναι. Ήταν όλοι ειλικρινά εξαιρετικά παιδιά. Ναι. Ε, αλλά θεωρώ ότι είναι το όλο οικοδόμημα. Πιστεύει, Γιώργο, ότι τελειώνοντα το πρωτάθλημα, η ανακούφιση, διότι ήταν ένα 96, 96 λεπτό με την ΑΕΚ, το οποίο ήξερε, όπω εσύ, πολλά καλά, ο πρόεδρο, και άλλε 18.000 που ήταν στο ύπεδο, όπω επίση και ο κόσμο που ότι ήταν πάρα πολλά κρίσιμο παιχνίδι για την ιστορία του Αποέλ. Δηλαδή τώρα ξέρουμε, να λέμε και πριν 4 χρόνια είναι κρίσιμο, και πριν 3 χρόνια, και πριν 2 χρόνια. Αλλά φέτο, επειδή ήσουν και στην τελευταία αγωνιστή που έφτασε να διεκδικά στο πρωτάθλημα, ευχοήθηκε πολλά φοήθηκα πάρα πολλά. Θέλω να βγάλω το σύνεσμα. Θα, το παρομοιάσω ναι. με ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό το οποίο στεκούμαστε μαζί στη Φυσούνα τα τελευταία δέκα λεπτά. Από Ελ Ροζέμπορκ. Το 3-0. το 3-0. Το οποίο το πρώτο γκολ πήγαινε στο 1991, μάλιστα. Ε, είμαστε κάτω στη φυσούρα. Είμαστε κάτω, ναι, μετά το 80. <laughs> και θυμούμε εγύρισα και σου είπα «Α, δεν τι θα κάνουμε, <laughs> τι θα γίνει αύριο». <laughs> ε, ειλικρινά, ένιωσα το ίδιο πράγμα. Από το 80 και μετά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήμουν κάτω, στον ίδιο χώρο εκεί, με δύο λεξοντανίλ. Με δύο ή ένα. Δύο, ναι, είχα πει ένα. Τον τριών. Τον τριών, ναι. Ή 6 μιλιγκράμμα λεξοντανίλ. Για ένα, να θυμίσω τρει ώρε πριν το παιχνίδι. Και ναι. τώρα που ήταν να ξεκινήσει ο παιχνίδι που έπαιρναν οι παίχτες στα ποτητήρια Ήταν ο Άριστος ναι. και είπα του Εν μπορώ, ναι. πω στο αυτοκίνητο να πιω ακόμα ένα διότι νιώθω καλά Τι ναι. μου με δύο λεξό Δανείλ και πάλι Ένισουν καλά Ένιμουν καλά Εφάσουν πολλά Εφόμουν πολλά, ειδικά μετά το 85 Που ξέρεις ε ότι θα Εν είπε... η ώρα Εν η ώρα και περνούσε που τον νου ότι Παναλή. Έγινε μια φάση τώρα, μπήκε έναν κόλ, τι θα γίνει. Ναι. Και έγινε μια φάση το 84-85, ναι. ευτυχώ ναι. ήταν παρόν ο Μπέλετ. Ήταν όντω τα συναισθήματα, Γιατί ένα σου και ότι και εγώ ήμουν με λεξοδάλη, χωρί να είμαι στο ΔΣ. Σίγμα, ή πια ένα λεξοδάλη, και στην άσχολη φωτογραφία ναι. μάλιστα, και στο ημίχρονο που σηκώστηκα να περπατήσω, νομίζω ότι ζαλίζουμε όπω το μεθισμένο, όχι το λεξοδάλη. Που την αγωνία. Που την αγωνία, ναι. ναι. Δηλαδή, δεν ήξερα να ξανά πέρασα τόση πολύ αγωνία, όσο επέρασα πέρασα και στα παιχνίδια τη Ευρώπη ακόμα. Το είμαι ρόζεπο και μπορώ να θυμηθώ τούτο που μου λέει το άγχο ε. μου. Ε. Αλλά φαντάζομαι σε ότι ήταν. Ξέρατε και φαντάζομαι ότι ο πρόδρομο του ότι όλη η εκτόνωση που έβγαλε μετά τι επόμενε 48 ώρε, 70 Ήταν όλον το βάρο. Ήταν όλο ήταν όλο το άγχο, το, το βάρο δεν είναι ο τίτλο μόνο, διότι ο τίτλο έπιασε πάρα πολύ. Σε πιάσαμε πάρα πολύ. Συμφωνεί. Είναι η ευκαιρία που σου δίνεται να ξαναμπεί στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και πόσο σημαντικό είναι για το απολύτω το πράγμα. Και η διαφορά, διαφορά τη πρώτη θέση με τη δεύτερη. 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 Δηλαδή, η πρώτη θέση το πρωτάθλημα, όπω είπε, δεν είναι ο τίτλο μόνο. Ναι. Σίγουρα μετρά ο τίτλο για όνομα του Θεού, αλλά ε, έχει τρία chances να μπει σε ευρωπαϊκού ομίλου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ε, μια πρόκριση είναι στις ευρωπαϊκές. Μια πρόκριση. Ε. Ευελπιστούμε και ο στόχος μας είναι το πρώτο παιχνίδι. Να περάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Θα φύγει ακόμα ένα βάρος σε όρο από πάνω μας και από τους ποδοσφαιριστές και μετά θα πάμε στο επόμενο στόχο που είναι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, διότι περνώντας το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League να πούμε στους, φίλου του Αλφα Podcast, το Αποέλ έχει καραντί το Conference. Μάλιστα. Περνώντα και τον τρίτο γύρο, να έχει καραντί το Europa League. Το ότι είναι να γίνει στο playoff του Champions League. Λίγορα. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, ξέρει και εσύ, ότι όσο και να φαίνονται οι ομάδε του πρώτου γύρου κάπω υποδιέστερε, δεν υπότιμο κανένα. Ναι. Ε, αλλά τα πρώτα παιχνίδια είναι δύσκολα. Mm. Με όποια ομάδα και να βέσει. Και πάμε εκεί. Πόσο η σήμερα είναι 24 του Μάη σε δύο μήνε περίπου, αν δεν κάνω λάθο ακριβώ, θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό σου παιχνίδι. Στο 23 Ιουλίου, ναι. ναι. Πόσο νομίζει με την έλευση του κυρίου Καϊέχο, που να μου πει, και ήταν οι λόγοι που προσλήφθηκε ο κύριο Καϊέχο από την ανόρθωση, θα είναι έτοιμη η ομάδα του Αποέλ. Έχουμε σαν στόχο πριν την έναρξη τη προετοιμασία να προχωρήσουμε σε τέσσερις, μπορεί και πέντε μεταγραφές, ε, οι οποίες σαν είναι μεταγραφές εντεκάδας. Έχουμε κάποιες θέσει οι οποίες είναι κενές. Σαν? Ε, να ξεκινήσω από αριστερόν μπάκ, δύο επιθετικούς σίγουρα, μέσο και ο... θα δούμε μετά ανάλογος. Όταν, όταν λέμε δύο επιθετικούς μιλούμε για δύο center ή για wingers? Ε, μιλούμε για δύο center με την προοπτική είναι ότι ο Κβιλ Ιτάλια όπω δείχνουν φε... ναι, τα πράγματα ότι... μετακομίζει στον Άρη. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. Άρα απομένουν δύο θέσει κενέ στην επίθεση. Φοβίζει ε? το γεγονό ότι ξεκινά. Είσαι τώρα δύο μήνε πριν ναι. το δουλειό και δεν είσαι στη βάση του center for. Δεν είναι πολύ σημαντική θέση. Θα ένιωθα πιο safe ναι. αν η μία θέση ήταν καλυμμένη από τον Κβιλ Ιταλία, ναι. τον οποίο γνωρίζουμε και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ε, και να προχωρούσαμε στην προσήκηνα ακόμα δεύτερο επιθετικό. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιο είναι ο ένα. Σίγουρα είναι ρίσκο. Εκάματε τι ενέργειε σα να κρατήσετε τον Κβιλιτάλιαν και η υπέρβαση είναι ο πρόδρομο. Εκάμαμε την υπέρβαση πάνω στην υπέρβαση. Μάλιστα. Ε, φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να πάμε πιο πάνω. Ναι. Ε, εντάξει, θα διαλύσουμε τα πάντα. Mm -hmm. Από την άλλη, ο Κβιλιτάλιαν είναι ένα εξαιρετικό παιδί και στα ποδητήρια και στο γήπεδο. Καταλαβαίνω και κάπως τη θέση του. Είναι 31 χρόνου. Έχει πρόταση για έναν πολύ καλό συμβόλαιο τριών χρόνων. Οπότε, εντάξει, θα δει και αυτό. Να πω ότι ναι, το Αποέλ πρόσφερε του τρία χρόνια. Αλλά η άλλη πρόταση από ό,τι σα είπε είναι πολύ καλύτερη. Αν και εδέθηκε με τον Αποέλ και νιώθει τον τρόπο που αγωνίζεται του και τα αποδητήρια που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι όσο γνωρίζω. Παίξε σημαντικό ρόλο, ναι. Στο να βοηθήσει την ομαλότητα τη κατάσταση, ε, ναι. Ε, να τολμήσω να πω ότι ήταν μαζί με τον Εφραίμ ήταν και οι δύο που εμπέναν μπροστά σε οποιαδήποτε για, προβλήματα. Υπήρχε. Για να λύνουν προβλήματα, ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό, ναι. Ε, αλλά εντάξει, υπήρχε μια αρκετά μεγάλη διαφορά από την πρόταση. Εμεί δεν μπορούσαμε να βάλουμε και πάνω. Ναι. Ε, όταν υπήρχε μια σχετική πιο μικρή διαφορά από την πρότασή μα με την πρόταση του Άρη, εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Το ανάφερε ο πρόεδρο του ΑΒΕΛ. Ναι. Να μην λέμε ότι ε, δικά μα πρα, πράγματα τούτα. Ήταν Σάββατο Εγκυριακό, λέει ο πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, Αν ήταν καθημερινή, νομίζω θα έκλεινε το θέμα του Βιλνιδάκη. Ε, δηλαδή. δηλαδή. Σάββατο με την τελευταία πρότασή μα είχαμε συμφωνήσει. Ναι. Το Αποστήλαμε και συμβόλαια. Αποσταλικά συμβόλαια τα οποία δεν ήρθαν υπογραμμένα πίσω. Και... Yeah. Άρα καταλάβατε και ο ίδιο που φαντάζομαι, ότι θα προτιμήσει την άλλη πρόταση. Προτιμήσει την άλλη πρόταση. Εντάξει, μα δόθηκε ευκαιρία να πάμε και πιο ψηλά. Αλλά ήταν, ήταν αδύνατο. Ε, ναι. ε, Μετάς... Μέχρι εκεί που πήγαμε ήταν, ήταν η υπέρβαση τη υπέρβαση. εγώ είμαι φαν Ιταλία. Quillidal. το πολλέ φορέ. Yeah. Yeah. Ε, Συνεργάζεσαι στον Αλφαβουσίδη για ποδοσφαιριστή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε, ειδικά σαν από πω, ότι δεν μπορούμε πλέον την κατάσταση που έχει φτάσει το οικονομικό κομμάτι να κάνει τι υπερβάσει, ε, να ρισκάρει τα, τα πάντα για να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή. Ε, ε, τέσσερα χρόνια μακριά που ο Μίλου σίγουρα λήψανε σε αυτά τα ταξίδια τα σίγουρα. οποία ήταν παντά ευχάριστα. Ε, πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να, να, να τραβήξει έναν ποδοσφαιριστή να έρθει στο ΑΒΟΕΛ, Να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο όταν υπάρχει προοπτική τη Ευρώπη. Και το βλέπει. Ε, το βλέπει από τα ονόματα που σου προτείνονται, το βλέπει από τη διάθεση των ποδοσφαιριστών ε, να διαπραγματευτούν, ε, να έρθουν στην ομάδα. Αλλά εντάξει, ευτυχώ επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Ναι, όχι ότι είμαστε ένα πόντες, αλλά είμαστε στο conference ναι. που έπρεπε να περάσει τρει γύρου χωρί το λάθο για να μπει σε έναν. Ναι, ε, πολύ πιο δύσκολο mm. αντίπαλο. Mm. Γιώργο εσύ δέκα χρόνια στο Πολλούς τίτλους, από Πολλούς Πολλού τίτλου, πρώτο κόρε στα αντέρφια από ηλομονία αποφάσισε. Εγώ δεν είχα ιδέα. Να. Τι την ημέρα στο γήπεδο το έμαθα ότι σταματώ. Τι σημαίνει η απώλεια του Γιώργου του Εφρέμ. Διότι ένα ποδοσφαιριστή. Ο Γιώργο ο οποίος... Εφρέμ ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Απόελ. Ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, εξαιρετικό χαρακτήρα, ε, αρχηγό μα και όπω είπα και πριν μαζί με τον Κουβιτάλια, έπαιζε σημαντικό ρόλο στα αποδητήρια ε, με του άλλου παίχτε. Ε, ε, Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για πιθανή ανανέωση ακόμα ένα χρόνο ή κάτι πώ το βλέπει ο ίδιο και ξέρω εγώ. Ε, ήταν δική του απόφαση ότι ήθελε να σταματήσει, να αποσυρθεί. Διότι δείχνει στα τελευταία δύο χρόνια περισσότερο ότι είχε φύγει και τραυματισμό πάνω του. Αν θυμάσαι ναι. παλιά κάθε λίγο και λιγάκι, και ε, να το πω και μπροστά του που να, με το καλό μου να, το, να φτιάμε, να συζητήσουμε, έβγαζε παραπάνω τραυματισμό. Ναι. Στα τελευταία δύο-τρία χρόνια η αλήθεια να λέγεται ότι δεν έβγαλε του τραυματισμού. Ορίμασε μπορεί. Ορίμασε το σώμα ναι. του ναι, παραπάνω, ναι. ναι. έσφιξε ναι. παραπάνω. Και εγώ βλέποντα το φέτο. Ενώ μισή ότι είχε ακόμα ένα χρόνο. Δεν είναι και η... Και η ηλικία του απαγορευτική. Ναι, για να παίξει μπάλα σε, στο, το 2024 στον την ηλικία που είναι παραξένεψε με η, α... η, απόφαση του. Η ναι. απόφαση του. Όντως. Θα ασχοληθεί ή το έχει προταθεί κάποια θέση στην ομάδα ή δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος προς το μπορά. Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Okay. Δεν ξέρουμε ούτε τι προθέσεις του ίδιου. Αλλά εμά οι σχέσεις μας με τον Γιώργο είναι εξαιρετικέ, ναι. Αψώγες. Τον έχουμε πολύ ψηλά και σαν άνθρωπο και σαν ποδοσφαιριστή. Οι ε, πόρτε του Αβολή είναι ανοιχτέ ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Αποέλ, είπαμε ήταν πρωταγωνιστή σε τούν την 7 ετία, τώρα ξανά και φεύγει σαν πρωταθλητή. Σίγουρα δεν είναι τον πρωταθλητή. σω να παίξει ρόλο και αυτό στην Ελλάδα. σω να παίξει ψηλά, όχι να αφήσει μια σεζόν, τέσσερι από σεζόν. Ε, ε, Πώ είδε το πρωτάθλημα, Γιώργο μου, εν σχέση με το, τη διακύμανση του ενδιαφέρον, Είχαμε έναν καλό πρωταθλήμα. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό πρωταθλήμα, έναν ανταγωνιστικό. Εντάξει, δεν ξέρω αν... Έχει πέσει κάπως η ποιότητα των ναι. ομάδων τα τελευταία χρόνια. Έχει πέσει... Δηλαδή, νιώθεις ότι παγιάρχονταν ποδοσφαιριστές που προσφέραν καλύτερο θέαμα. Πιστεύω πως ναι. ναι. Δηλαδή πως είχαμε πως ναι. Σάβιο, δηλαδή... είχαμε Κιγκλάντζε, είχαμε και τσπάγια, είχαμε Ντεκαμάρκο, είχαμε Καβενάκη, είχαμε. Να μην αδικήσω κανένα που μπορεί να ξεχάσω. Ναι, ναι, ε, είχαμε το Σανγκόι. Λέω που διάφορε ομάδε πώ φεσπίτιουσαν το κάτι παραπάνω. Έπεσε λίγο η ποιότητα. Θεωρώ ότι τη... να σε διακόψω, έπεσε λίγο η ποιότητα των θεωρητικά μεγάλων ομάδων. Ναι. Ε, δηλαδή από Ελλομονή, από Λονά, σαν ορθώσει η ΑΕΚ. Ναι. Και ανέβηκε ε, ο Άρη την Πάφο. Εντάξει, ε, ε, και τώρα... κάπου εκεί Υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμό, θεωρώ. Ναι. Και ήταν η πιο ευχαριστή εκπλήξη του προαθήματο εκτό του ΑΠΟΕΛ, νιώθει. Για μένα η πάφο. Η Τρέφω μια συμπάθεια στην ομάδα τη. Άλλο να τρέφει συμπάθεια. Μπορεί να μην είσαι και να μην περνά ωραία γι' αυτό. Αλλά σαν. Ήταν η νέα Σαλαμίνα που. Μετά λέει ότι μπορεί να ήταν στη ζώνη του, που μια πολύ καλή πορεία ήταν η πάφο με την κατάκτηση του Κιμπέλ, Νιώθει, χαρά που κέρδισε. Όχι ότι είχα την ιδέα. καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε ε, να, είπα το κι εγώ. Απλά από την αρχή εγώ του πρωταθλήματο θεωρούσα αντίπαλο μα για το πρωτάθλημα την πάφο. Μάλιστα. Και το έλεγα. Έπαιζε Διότι... πολλά έξω. Έπαιζε πολλά έξω, ναι. ναι. Απλά θεωρούσα ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολλά καλού ποδοσφαιριστέ, ποιοτικού ποδοσφαιριστέ. Ναι. Έβλεπα κάπω ότι δεν ήταν ομάδα. Δεμένη ομάδα, είχε πολύ καλέ μονάδε. Αλλά θεωρούσα ότι κάπου στην πορεία. Ναι, δεν να. Ναι, ναι. Ε, Άρα έχει μια συμπάθεια προ την παφό. ο τίτλο που επήραν τώρα του Κυπέλου, νομίζω θα του κάνει πολύ πιο ανταγωνιστικού του χρόνου στο πρωταθλήμα. Νομίζω, ακούγοντα να συμφωνήσω με τι δηλώσει του κ. Λωμάκη και του Πόεφ μετά το παιχνίδι κερδίζοντα τον πρώτο τίτλο μετά από 6 χρόνια investing στην ομάδα, άνοιξε του η όρεξη, όπω λέει πολλά καλά, και έχουν και την οικονομική άνεση να φέρουν όποιο ποδοσφαιριστή θέλουν για να ανεβάσουν επιπλέον το επίπεδο. Να θα αγωνιστούν και στην Ευρώπη. Θα αγωνιστούν στην Ευρώπη να προχωρήσουν πάρα πολλά μετά να έχουν το ίδιο θέμα που είχε και ο Άρη φέτο. γιατί ήταν πρωτάρη ο Άρη, δεύτερη του χρονιά, αλλά ήταν ο σε ομίλου. Ναι. Που του εστίχησε. Του του σίγουρα. Ναι. Ναι. Και βλέπουμε και εκεί με το από όσο λέγεται Γιώργο μου το συμβόλαιο που προτείνα στον Κβιλιτάλια ότι του χρόνου θα είναι πάλι πρωταγωνιστέ. Δηλαδή θα επενδύσουν. Ναι, ε, σίγουρα αυτό είναι δεδομένο. Ε, δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται και στον Άρη και στην Πάφο ότι δεν μετρούν τα ποσά. Ναι. Είναι by far πιο. Ακρίβως. Να το πούμε εύπορε ομάδε. Ακριβώ. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι δεν παίζουν πάρα μόνο τα λεφτά. Μάλιστα. Διότι οι παγιέ δυνάμει αν ήταν μόνο αν... τα λεφτά, θα ήταν πρώτο ο Άρη με την πάμπα. Σίγουρα. Εδώ το απόλυτο το τρίτο πιο μεγάλο μπάζε, το τέταρτο. Ε, κάπου εκεί θεωρώ. Κάπου αλλά και οι άλλε ομάδε δεν είναι μακριά τα μπάζε. Ναι. Ε, Βλέπουμε εντάξει τώρα με ναι. το τα ούλα που συμβαίνουν. Ακριβώ. Ε, η πιο δυσάρεστη, αρνη, όχι δυσάρεστη, αρνητική έκπληξη του προαθλήματος νιώθεις. Αρνητική έκπληξη του προαθλήματος προ το τέλο ήταν η ανόρθωση. Η εκπληκτική ανόρθωση του πρώτου γύρου. Ναι, ήταν ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε ναι. στην αρχή, και μετά δυσάρεστη. Ο τρόπο που εξεφούσκωσε. Εντάξει, είχαν ε... και τα θέματα τα οικονομικά, αλλά. Εντάξει. Ναι, πάλι όμω, δεν το σημαίνει επειδή στα οικονομικά θέματα, όπω το άκουσα. Και εμεί εφ... είχαμε ναι. Ακριβώ. Ναι, ναι. Ήταν η. Η ευχάριστη έκπληξη του πρώτου γύρου <ΣΣΣΣ> δηλαδή εκεί που δεν την περιμένει κανένα στον πρώτο γύρο τη να είναι στους Ναι, νέα ομάδα. Νέα ομάδα, νέου παίχτε. Άρχισε ο κόσμο και μιλούσε για πρωτάθλημα. Ναι. Έφτανε, παίξαμε το, το απολέ και δεν ήταν ένα μηδέν που ήταν τερπή κορυφή. Δεν μπορούσε να κέρδιζε να ήταν μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη που σα οδήγησε στην απόφαση για πρόσληψη του κύριου Καγιέχο. Κοίταξε, για η πρόσληψη του κύριου Καγιέχο έπαιξαν διάφορα πράγματα ρόλο. Right. Ε, θέλαμε κάποιον ο οποίο να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα. Για να μην έρθει κάποιο από το εξωτερικό, να περάσει χρόνο, αντιλαμβάνεσαι τα χρονοδιαγράμματα πολύ στενά. Yeah. Ξεκινάει η Ευρώπη, προετοιμασία, Ευρώπη και τέτοια. Οπότε θέλαμε κάποιον πρώτα απ' όλα να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα. Ε, θεωρούμε ότι όσων καιρόν ήταν στην ανόρθωση έπαιζε πολύ καλό ποδοσφαίρο στην ανόρθωση. Mm -hmm. ε, γνωρίζει την ομάδα μα. Από τη στιγμή που ήταν στην Κύπρο, γνωρίζει του παίχτε μα, γνωρίζει την ομάδα μα. Είναι μια σχολή η οποία μα αρέσει. Mm -hmm. Είναι το... η πρώτη φορά που επενδύω το φορά, στην ναι. Ισπανική σχολή. Είναι μια σχολή η οποία είναι. ενδιαφέρον. ενδιαφέρον μάλιστα, ναι. ναι. Ε, και τον budget. Είδα μέσα στον budget που έχουμε θέσει. Και ο κύριο Γκαγιέχο έρχεται με τον βοηθό προπονιδόν κύριο Νόσκαρ. Μάλιστα, και θα, θα έρθει και ένα γυμναστή. Νούνο Μωράη, μένει ή φεύγει. Νούνο Μωράη έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Μάλιστα. Ε, περιμένουμε και από τον ίδιο να μα πει ποιε είναι οι σκέψει του. Αν θα θέλει να παραμείνει στην Κύπρο, Αν θέλει να φύγει, δεν ξέρω. Ναι, κάτι διάβασα, και εγώ ότι σκέφτεται τον επαναπατρισμό. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Οπότε okay. περιμένουμε. Αλλά αυστηρά ομιλώντα, έχει ακόμα ένα χρόνο έχει συμβόλαιο. Ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ναι. Μάλιστα μεγάλο ε... και ο Νούνο, η βοήθεια <laughs> που δίνει εκεί ε, ε, στους προπονητές στου προπονητέ και στου ποδοσφαιριστέ. Ε, ένα άνθρωπο που ξέρει τον Αρχάγγελο έξω από ένα από 2008. Πότε ήρθε, Ρε Σταύρο. Προσπαθώ να θυμηθώ. Ε, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στο Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθο. Ε, άρα είναι πολλά παραπάνω. Πιο πριν να το έξι. 13 του Μάη θυμούμε τα 13 του Μάη. Τώρα ποια χρονολογία είναι να θυμούμε. Θα ξεχάσω θα... Θυμ... όταν ήρθε για Δεξίμπακ. Θυμάσαι το. Θυμούμε το, ναι. Και μετά έπαιξε Στόπερ. Και θα έφευγε διότι έκανε για Δεξίμπακ. Ναι, χτύπησε ο Μαρίνος. Καλά. Ναι, ναι θυμούμε ναι. πολλά καλά. Ναι. Και είχαμε και θέση για να τον αλλάξουμε, νομίζω. Κάτι ναι. έτσι μες στο Σιμώνα. Ε... Ναι. Καγιέχο, προπονητή, ο οποίο έδειξε με την ανόρθωση και... εντό που λέω ότι είχε να, με τον κύριο Μπριέτο είχαν να χτίσουν μια καινούργια ανόρθωση ναι. και έδειξε πολλά καλά δείγματα γραφή των πρώτων γύρων σε όλο τον πρώτο βασικά στην κανονική του διάρκεια ε... έμεινε κάποιο παιχνίδι στη μνήμη σου τόσα χρόνια διότι είσαι στα διοικητικά του Απόελ από το 2001 μέχρι το 2000 και ναι. μετά από το 2013 σωστά ναι. μέχρι σήμερα 11 χρόνια Δή και το 2014 και, και πιο πριν ήσουν με τον κύριο, Χίστον Τριανταφυλλίδη που ήμουν και εγώ μαζί 95-96 ε, μπορεί ε, Κάπο 96-97 κάπου εκεί ποιον παιχνίδι θυμάσαι έτσι χαραγμένο στη μνήμη σου εκτός <χτωρίζα> <χτωρίζα> το 3-0 με Ρόζεμπορκ που εφάσουν για άλλους λόγους η Ροζενμπορκ, όπως σου είπαν, ήταν χαραγμένος στη <laughs> μνήμη μου σίγουρα. Ε, το άλλο παιχνίδι που χάρηκα πάρα πολύ ήταν που παίζαμε στη Ρουμανία και χάσαμε ένα μηδέ στο πρώτο παιχνίδι με τον κύριο Μπέιν, αν θυμάσαι. Από τη Βιτορούλ. Με τη Βιτορούλ, μάλιστα, ναι. Ε, Όχι χάρηκα, είμαι χαραγμένος <laughs> στη μνήμη μου. Ναι. <laughs> ναι. Ε, <laughs> Τι έγινε η αποδέσμευση του την επομένη, ήταν ο κύριο Ζάναμε Ζάναμε που καθόμαστε πίσω από τον πάγκο ήταν ο πρόδρομος δίπλα μας και φόλασε change, change. Και γύρισε ο προπονητής πίσω στη γερκίνα να δει ποιος τη φόλασε change. Κατήσε σου με ο πρόδρομος. Ναι, ναι. Εντάξει, χάσαμε ένα μηδέγιο το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, κάμαμε την... Τον απολύσαμε στο αεροπλάνο όπως ερχόμαστε πίσω. <laughs> ε, και φέραμε τον κύριο Δόνη. Μάλιστα. Μα επήρε στου ομίλου mm. του Champions League. Και θα ξεχάσω, μιλήσαμε με τον κύριο Δόνη πριν να αναλάβει και μα είπε ότι θα προκριθούμε 100%. Και μα είπε, θέλω να κάτσω στον μπάγκο. Ναι, ο, στον δεν έρχομαι. Και θα προκριθούμε 100%. Εγώ ναι. Εκείνο το παιχνίδι ήταν από τα παιχνίδια που ευχαριστήθηκα. <laughs> και... που έγινε η αποδέσμευση, τον ναι, κύριο Και μου έμεινε χαραγμένο. Και το χειρότερο να αναμνήσει που έρχεσαι ήταν η Αστάνα που χάσαμε στα πέναλτι. Αμάν, ναι. Α, Ναι. Αστάνα πήγαμε, πέντε φορές στην Αστάνα. Γίναμε να μας επίτιμους πολίτες ακόμα λίγο με το Που το παιχνίδι και πρέπει να πάρουμε και την απόφαση για τον Ρόλαντ Σαλάι, αν θυμάσαι. Θυμάσαι που πάνω στα σκαλιά, στις κερκίδες. Και Έβαλαμε ένα που τα πέντε.

ναι, διότι ήταν και το... Χορτο... Ο... Πλαστικό. Ήταν πλαστικό, ναι. Τι είπαμε, ναι. θα στα πέναλτι. Εσύ και εγώ είπαμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ένα καμά. όχι. Εφάνηκε, ναι. Εφάνηκε, όμως. μερικές φορές κάθομαστε να συζητούμε ρε σήμερα πράγμα ρευκένως μέσα στο παιχνίδι. Ε, υπάρχει κορεσμός. Δεν θα ρωτήσω για πρώτο όμως, διότι ξέρω από στα διότι είναι πολλές ώρες και πολύ... Εμπολή... πολλές ώρες, εμπολή... το πιέση. ψυχολογικό στρες α, και το οικονομικό, δηλαδή το οικονομικό το καθημερινή πίεση. Ναι. Όσο και αν α, είμαστε λίγο άνετοι να το πω, σε εισαγωγικά άνετοι, διότι ξέρουμε ότι ο πρόδρομο κάτι βρίστη... είναι να κάνει, ότι στην την τελευταία <laughs> στιγμή είναι να τα κανονίσει, και είμαστε λίγο πιο Γυρμένη πίσω, να το πω. <laughs> Αλλά πάλι δεν πάβει να υπάρχει τούτη, τούτη πίεση συνέχεια. ναι Είναι υπεράθροπε προσπάθειε που γίνονται και γίναν από τα μέλη του ΔΕΛΤΑ Ο καθένα, όσο μπορούσε να βοηθήσει, ευοήθησε. Με τον τρόπο που μπορούσε ο καθένα, ναι. ε, βοήθησε σίγουρα. Παίζει μεγάλο ρόλο το ότι είμαστε μια ομάδα φίλη πάνω απ' όλα. Ναι. Υπάρχει σεβασμό από όλου διαφωνίε υπάρχουν σίγουρα. Και είναι υγεία να υπάρχουν διαφωνίε. Σε όλα τα θέματα. Ναι. Δηλαδή, αν και του 10, θα σου πούν 10 διαφορετικέ απόψει για όλα τα θέματα. Σωστό. Υπάρχουν συζητήσει, υπάρχουν διαφωνίε, υπάρχουν τα πάντα. Στο τέλο όμω, η απόφαση που θα πάρθει θα στηριχθεί από όλου. Δεν θα κατηγορήσει κανένα τον άλλον ότι εγώ είπα έτσι, εσύ είπε έτσι και είχε λάθο. Ναι. Μπορεί χαριτολογώντα μετά από κανένα δύο χρόνια. Εντάξει, σίγουρα, ναι, ναι. 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 Αλλά με χρήγκη. Στο α θυμού με τον Τζον Τζερόμπου, ήμουν εγώ στο Δελτα που λέγαμε εσύ τον έφερε τούτο, ναι, και εσύ ναι, τον διάλεξε ναι, 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 ναι. τούτο. Αλλά την ώρα που μπορεί να πάρθει η απόφαση, όλων των συμβούλων στηρίζει αυτή την σίγουρα, απόφαση. Σίγουρα, Γι' αυτό ναι, ναι, ναι. είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι που δεν επηρεαστήκε η ομάδα τόσο πολλά. Και πολλέ φορέ κάποιο που ήταν εναντίον, ε, όχι εναντίον, ε, α... είχε επιφυλάξει. Η αντίθετη σε προσλή... άποψη. Ακριβώ ναι. σε προσλήψει προπονητών ή ξέρω εγώ, στο τέλο ευρέθηκαν κοινό να υποστηρίζει την ναι. αντίθετη άποψη. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Και αν τα πιο μεγάλα λάθη που έκανατε στα ΔΣΓ, Γιώργο Τα πιο μεγάλα λάθη που έκαναμε. Και είναι λίγο. Εχμηρέ ερωτήσει μου, αλλά. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι σίγουρα εν, είμαστε ένα δεδομένων. Ε, θεωρώ ότι ξεφύγαμε λίγο στα χρόνια κατά τη διάρκεια των χρόνων στην οικονομική διαχείριση. Ναι. Ε, αυτό το βρίσκω ω ένα μεγάλο μα λάθο. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα, αλλά ε, όταν είσαι λίγο οικονομικά είναι πολύ πιο εύκολο να παρασχεθείς προπονητές και να φέρεις έναν παίχτη και στα δυο παιχνίδια να πεις μου καμνή, να το διώξει, να φέρεις άλλον για να μπω στην Ευρώπη, να προχωρήσω, να κάνω, να δείξω, να πρωταγωνιστήσω μετά στο πρωταθλήμα. Θα μπορούσαμε όμως να το διαχείριστούμε καλύτερα. Ένα άλλο μεγάλο λάθο που έκανα ήταν η διακοπή του πρωταθλήματο. Ε, του αναφέρεται ο πρόδρομο. Ε, εμπ... ε, και εγώ επειδή ήμουν προσωπικά πολύ υπέρ τη διακοπή του πρωταθλήματο τότε, όταν το συζητήσαμε. Ο λόγο. Ήταν οι συνθήκε τότε. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο λόγο. Ελέγε του τότε, νομίζω ήμουν εγώ ακόμα συμβουλίο, ότι ήταν για οικονομικού λόγου που ήταν υπερτό του από την διακοπή. Μα οικονομικοί λόγοι στην καλύτερη περίπτωση ήταν να γλιτώσουμε δύο μισθού. 200... Ε, ε, ναι, εσύ να γλιτώσει κάποια λεφτά. Στην καλύτερη περίπτωση. Αν τα Που δεν ήταν σίγουρο αυτό. Ναι, δηλαδή... διότι ένα πλήρωνε του παίχτε όλοι. Ακριβώ. Ναι. Νομίζει όμω ήταν λάθο, Νομίζω θα έπρεπε να συνεχίσουμε. Να, να συνεχιστεί, ναι. να διεκδικήσουμε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αν ναι, και είμαστε τα μακριά, είμαστε τέσσερι. Ναι, να δούμε στην κορυφή μου. Προηγούμενο Αμμόνια και στην πρώτη θέση. Ε, πρωτάθλημα αν το 14 ομάδων, πρωτάθλημα το 16 ομάδων, πρωτάθλημα το 12 και το 10 ο Γιώργο σταματήσει. Εγώ είμαι τη άποψη ότι το πρωτάθλημα πρέπει να είναι το 12ο ε, Φέτος Φέτο είδαμε τι έγινε στο δεύτερο γκρουπ. Ναι. Εγκρίμα. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, αδιάφορα παιχνίδια. Έγινε. Μεγάλα σκορ. Μεγάλα σκορ. Ομάδε αδιάφορε που το τέλο του πρώτου γύρου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων θα είναι το ιδανικό διότι επιπλέον 12 ομάδε σημαίνει 32 παιχνίδια. Τέσσερα παιχνίδια λιγότερα. Και επειδή οι ομάδε μα έχουν και την Ευρώπη, έχουν και τα κύπελα, έχουν και τι εθνικέ, δεν επιβαρύνει σε τόσο πολλά τι ομάδε. Σίγουρα. Ναι. Ε, αν είναι 12-6-6, είναι αν είναι 14. Και είναι 6-8 όπω ήταν τώρα, νομίζει. Δηλαδή, τον Απόλυτο Αναέλ. Σαλαμίνα. Σαλαμίνα να ταλαιπωρούνται. Ακριβώ. Με 14 παιχνίδια. Ακριβώ. Είναι ένα ολόκληρο λόγο. Παίζαν παιχνίδια χωρί λόγο. Ναι. Ε, υπάρχουν κίνητρα που είναι ομοσπονδία για τι ομάδε αν γνωρίζει. Δεν γνωρίζω. Αλλά και να υπάρχουν κίνητρα. πόσο κίνητρο να υπάρξει για έναν ποδοσφαιριστή να πάει να παίξει πέντε αδιαφορά παιχνίδια στο δεύτερο γκρουπ. Για να είναι κίνητρο. Πραγματικά. Πληρώνεσαι, κύριε. Ε, εντάξει. Λέω ε, εντάξει. το τώρα κάνω το συνήγορο του, του αδιάφορου, του, γιατί να είναι κάποιο αδιάφορο. Απληρώνεσαι. Τώρα, ένα ξένο με ένα συμβόλαιο το 250 300000 χιλιάδων ναι. να παίξει ένα παιχνίδι για να πιάσει έξτρα ακόμα χίλια δυο ευρώ. Σαν κίνητρο, να πούμε. Ναι, ε, 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 βοηθάει. Ένα κίνητρο. Ναι, άρα γιατί να υπάρχει το Τούτη δομή του πρωταθλήματο. Κοίταξε, τούτο είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί από την κοπ. Από την ναι, Συμβούν. αλλά η κοπ αποτελείται από τα σωματεία. Του εκπροσώπου των ομάδων. Σωστά. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή, εμεί, σαν ΑποΕΛ, ποια είναι η άποψή μα για το. ή δεν συζητηθήκε να πω. Δεν συζητηθεί αυτό το θέμα. Εν πολύ σημαντικό κομμάτι όμω. Και διότι, διότι, διότι όπω βλέπει, κάθε χρόνο έρχονται καινούριε ιδέε, ναι. ο ή 14, ο ή 16, ο ή 12 τελευταία στιγμή. Ναι. Ε... Διότι και το από στο δεύτερο γκρουπ πριν τρία χρόνια. Σίγουρα. Και θυμάσαι τα παιχνίδια, τι αγκαρία ήταν. Τα Ταλαιπωρηθήκαμε. Τα Και τώρα που εδυνάμωσε ένα άρι πάφο, ε, πάντα μια ομάδα από τι λεγόμενε παλιά που ήταν δυνατέ ομάδε. Θα μείνει δεύτερο... και στο δεύτερο γκρουπ. Θα μείνει και στο δεύτερο γκουρ. Και αν α, τύχει μια ομάδα από του δεύτερου γκρουπ, τι δυνατέ του δεύτερου γκρουπ να πάει καλά, ένα μείον και... δύο ομάδε. Ναι. Βλέπει μια ΑΕΛ που ήταν πάντα στην Εξάδα, έχει τρία χρόνια δεν κάνω λάθο <ενο Compass> sure. yeah. και στο δεύτερο γκολ. Σίγουρα. και όλων οικονομικά προβλήματα παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Γι' αυτό πρέπει να βρουν βρεθεί η σωστή δομή για να. Σίγουρα. Να παιχτεί ο πρωταθλητή, να... να υπάρχουν πάντα του εσύ αλλαγέ. Δηλαδή να συζητώ για 16 ομάδε. Όχι, 16 δηλαδή, είναι αστείο, αστείο για μένα. Δύο γύρι, 30 παιχνίδια με ομάδε οι οποίε να έρθουν να αφήσουν να αφήσουν. ένα αστείο, ναι. ναι? Αστείο, ναι. Διότι υπάρχει και ότι να παίζουν παραπάνω οι Κυπρέοι. Να κάνω παραπάνω παιχνίδια αδιάφορα για να παίζουν παραπάνω οι Κυπρέοι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν διαφωνώ μαζί σου Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να επεξεργαστεί η Ομοσπονδία για να παίζουν παραπάνω οι Κυπρέοι. Δηλαδή κάτι που λέμε εδώ και χρόνια. Αντί να υπάρχει πρόστιμο στι ομάδε που δεν χρησιμοποιούν Κυπρέου ή είναι Εντεκάδα, να υπάρχει επιβράβευση ναι. σε αυτού που χρησιμοποιούν. Το, το, να το εκμεταλλευτούν. 6, 7 χρόνια που το λέμε, να το εκμεταλλευτούν. Να το εκμεταλλευτούν και οι ομάδε. θα είναι να επιδιώκουν. Ναι. Ε, τι γίνεται με του Κύπριου ποδοσφαιριστέ Ακαδημία από ελ, διότι έχει χρόνια να βγάλει έναν ποδοσφαιριστή το από ένα αρτιπάνο. Εντάξει, να μου ο Γιάννη ο Σατσιάς, αλλά ακόμα και κέρδισε μόνιμα θέση. Κοίταξε. Ε, το ένα το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή από τη δεύτερη ομάδα του ΑΠΟΕΛ να βρεθεί στην πρώτη. Ο λόγο γιατί... είναι ε, επειδή τα πιο κρίσιμα παιχνίδια τη σεζόν είναι στην αρχή: η Ευρώπη. Ναι. Οπότε οποιοδήποτε πρωτοποντή έρθει, είναι δύσκολο να εμπιστευτεί έναν Κύπριον παίχτη ε, σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλει περισσότερων έμπειρων που είναι να μπορέσει να του δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί για να μπει στους ομίλους. Ναι. Ε, μιλήσαμε με τον προπονητή μας για αυτό το θέμα. Ε, του έχουμε πει ότι πρέπει να πάρει μαζί του 5-6 νεαρούς Κύπριους να τους δει, να τους δει. Ε, και θέλουμε να δώσει ευκαιρίες. Ε, θέλουμε να προωθήσει τους νεαρούς Κύπριους και να δώσει ευκαιρίες. Διότι αυτό είναι και ένας τρόπος μείωσης του budget. Ναι. Ε, άλλοι τρόποι, διότι Ούκο λίγε φορέ έχουμε να ακούσει ότι πρέπει να μειωθεί το μπάτζετ, πρέπει να μειωθεί το μπάτζετ. Με το να χρησιμοποιά Κύπριου μπορεί να είναι πιο φτηνή από του ξένου ποδοσφαιριστέ, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι που πρέπει να μειωθεί το μπάτζετ στο από Ναι. Δεν σου είπα να μείνει ανταγωνιστικό, διότι οι άλλοι μεγαλώνουν τα μπάτζετ του. Αλλά εσένα, σαν από υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα. Ε, υπάρχει εύκολο να το λε, δύσκολο να γίνει στην πράξη. Ναι. Ε, σχεδόν όλα τα συμβόλαια είναι διάρκεια 2-3 χρόνων. Κάθε χρόνο ξεκινά με, με μία βάση. Ναι. Δεν είναι εύκολο να έρθει να μειώσει τον budget σου και του μισούς που ήδη έχουν. Ε, να κάνει τι μεταγραφέ σου πρέπει να κάνει γρήγορα σχετικά λόγω Ευρώπη. Ε, αντιλαμβάνεσαι, το γρήγορα όμω είναι και πιο ακριβοί παίχτε. Διότι όσο yeah. περνάει ο καιρό και σε... τελειώνει η μεταγραφική περίοδο, πέφτουν, πέφτουν οι τιμέ. Πέφτουν οι τιμέ. Yeah. Ε, οπότε δεν είναι εφικτό να κάνει μείωση του μπατσετ περαν πέρα ενό 5-10% κάθε χρόνο. Ναι, αλλά αν υπάρχει ένα πλάνο το οποίο ε, πρέπει να βασίζουμε μια πολιτική, όχι ένα πλάνο, μια πολιτική ότι θέλω με την ομάδα εκτό που είπε να πα στην προετοιμασία οι πέντε νεαροί, να έχω 4-5 νεαρού, μπορεί να μην έχω 17 ξένου. Ναι. Μπορεί να έχω 15 ξένου. Και να πλαισιώσω την ομάδα μου αντί με under 21 που φέρνω ή από τη Βραζιλία ή από την Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη. Να έχω νεαρού και που ασφαλιστέ που είναι πιο φτηνοί πριν να παίξω στην πρώτη ομάδα. Τι Γιατί πω. να πάω να φέρνω κάποιον τον οποίο μπορεί να με χρησιμοποιήσω καν. Συμφωνούμε με αυτό, έχουμε πει από τα φέτο και μιλήσαμε με τον Τόνιτ Μα για να ξεκινήσουμε με ναι, αυτό το κλάδο. Δεν χρειάζεται, επειδή θυμόσαστε τότε που ήμουν και εγώ ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, γιατί ήμουν κομμάτι τη ομάδα, ενώ στι αποφάσει, εδεχόμαστε, φέρναμε μπροσφευτέ οι οποίοι έρχονταν για ένα χρόνο ή με υποσχετικέ, ή έπαιζαν πολλά καλά και φεύκαση και ναι, να ναι, 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 ναι. ή χαρίτρα μπορούσαμε να πούμε. Ενδοδροράσει, ή δεν έπαιζαν καθόλου. Σωστό. Σωστό, είναι lose ναι. lose situation για μένα. Σύμφωνοι. Σωστό. Ε, εντάξει, ένα θέμα το οποίο. Ένα πρέπει... θέμα το οποίο ε, ναι, mm. έχουμε ήδη συζητήσει και θα το βάλουμε μπροστά. Ναι. Πρέπει να το υλοποιήσετε. Ναι, νιώθω ότι έφτασε ο καιρό ο οποίο πρέπει. Σίγουρα. σίγουρα. Ε. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή. Ο, ο Παντζόμ που έφυγε ο πιο που που ήταν από ελ. Α, ήταν ο πιο ωραίο, Δικό σου αγαπημένο. Δικό μου αγαπημένο τώρα. Ναι. Ο Σαρφό. Ο Σαρφό. Ναι. Έχει μια ιδιαίτερη σκέψη. Ε, ε, ναι, ναι, του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Έτσι το στυλ του. Ο οποίο ο Σαρφό, αλλαγμένο τον τελευταίο. Αλλαγμένο, ναι, ναι. Έναν ανάμιση μήνα προ το τέλο με πολύ καλέ εμφανίσει. Ναι. Ο οποίο έχει πάρα πολύ ποιότητα την οποία δεν την έβγαλε φέτο, η αλήθεια να λέγεται. Ναι. ήταν κοντά να πάει και ο στο Αυτό έτσι να τη βγάζει προ το τέλο την ποιότητα. Αυτό ε, να, να βγάζει την ποιότητα. Mm -hmm. αν ποιου τρει ποδοσφαιριστέ από άλλε κυπριακέ ομάδε, χωρί να είναι Κύπρι, ενώ θα ήθελε τον Απόελ. Που σου αρέσκω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Γιατί δηλαδή, είναι στο, στοχή του Απόελ. Μπορεί <laughs> να είναι και στοχή του Απόελ. <laughs> ναι. Ε, Ποιο ε, να αρέσει έτσι που βλέπει ποδοσφαιρίστη σου φάσε, να πω φάσε, ότι να σου κάνει ζημιά. <laughs> Κοίταξε, ένα παίχτη ο οποίο α... Στα καλά, του. στα καλά του. Ο, κακο, ο, ό, ο Κακορίν, Όχι, ο Κοκόρη. όχι. για ο Σεμέδο θα έλεγα. Ο οποίος, Α, της Ομόνιας. τις Ομόνιας, ναι, ναι. Μια, πολύ καλή χρονιά. Ε, εμένα προσωπικά ο Καστέλ της Ανόρθωσης μου άρεσε σαν επιθετικό. Είναι μέσα στους στόχο ε... στόχους του κ. Καχέχο. Ε, όχι, από ό,τι ξέρω. Okay. Τούτη δύο. Τούτη δύο ε, η Πάφο. Δύο-τρει ομάδε. Δύο, Ποιον παίχτηκε τη Πάφο σου αρέσει. Ο Τάνκοβιτ. Α σου σε δού. Τάνκοβιτ ναι. μου αρέσει, ναι. εντάξει. Τούτη τρει ποσοριστέ είναι οι ποσοριστέ που. Ναι, ε, ρε, θέλω να σου αρέσει το άπολ. θέλω να σου αρέσει, ναι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Μου αρέσει και ο Ντίμερ τη ΑΕΚ. Ναι. Ο Χάφα, ο οποίο στα τελευταία 50 βέζε με τον Προύνο περισσότερο, κύριο Μπέντσιμον. Αυτό Η... που μου άρεσε πριν να... πριν να τραυματιστεί και θα τον ήθελα στο Αποέλ ήταν ο Χαμά. Το Απόλλων. Το Απόλλων από την Ομονία. Τώρα ναι. θα τον ήθελε. Δεν τον επαρακολούθησα τώρα ναι. στην Ομονία, ιδιαίτερα σου πω την αλήθεια μετά τον τραυματισμό του. Αλλά πριν τον τραυματισμό του Απόλλων μου άρεσε πολύ σαν παίχτη. Ναι. Αριστερό μπακ, αριστερό ξέρεμπο μπαλ. Επίση, Επίσης ο άλλος με προπτική που μου αρέσει Τώρα που, ε, τώρα που φορά ναι, ναι, με αριστερό μπακ είναι ο του όχι αριστερό μπάκι, εξτρέμ. Εξτρέμ. Ναι. Ναι, καλό πώ έτσι. Ναι, ε, νεαρό με προοπτική θεωρώ. Πάρα πολύ προοπτική. Δεν το ξεπετάγμα το να, πολλά. Ναι, ναι. ε, Ισπανό προπονητή, Ισπανικό τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι ο πρώτο Ισπανό που έχει τα το αποτέλεσμα. Νομίζω ναι. <σομίως> 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 ναι. Ναι, νομίζω ναι. Ενώ Πορτογάλου είχαμε πολλού. Πορτογάλου ο Κρίστιαν Σιγαδανό. Ναι, ο κύριος Φινγκ Γερμανός. Είχαμε δύο Γερμανούς. Δηλαδή, ο Φινγκ και ο... ποιος άλλος ήταν? Ο κύριος, τον κύριο Λόραν, πού είναι να πάει σ' τώρα. Ωραία, δεν είχαμε άλλο Γερμανό. Όχι, ένας θυμός άλλο Γερμανός. Anyway. Ένας θυμός άλλο Γερμανός, τον κύριο Μπέιν ήταν Ολλανδός. Τον Μπέιν ήταν Ολλανδός, ναι, ναι. Ξέρω ότι θα κάνω σου ανάκριση, αλλά ξέρεις έτσι, στο χαλαρόν τέλεια. βάσο σου να μιλάς για ποδόσφαιρο. Μου αρέσει, σου τρέφω ιδιαίτερη αδυναμία, οπότε... Αγάπη μου, καλή. Ε, θέλω να σε ρωτήσω, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο μας τόσα χρόνια και βλέπεις πηγαίνοντας σε ύπερα στην Κύπρο, θα βάλω το αλφα -μέγα που είναι ένα καινούριο γήπεδο. Ε, Τι καταστάσει που επικρατούν σε γήπεδα άλλα, πώ σε κάνει να νιώθει που οι υποδομέ μα ακόμα είναι τόσο πίσω. Ειλικρινά, ντρέπομαι. Ε, θα μιλήσω για αλφα-μέγα. Όχι, εντάξει, εννοείται. αυτό είναι καινούριο ε, στάδιο να ένα καινούριο στάδιο. Αν είχε πόλη ε. να είχε ε. ένα αλφα-μέγα στάδιο, ε. για να μην ε, αλλά τα άλλα όλα είναι αδιανόητο. Να παίζουμε το 2020. Ε, θα ξεχάσω πριν κάποια χρόνια που είμαστε στου ομιλούς του Champions League. Ναι. Τα ε, ε, αγωνιζόμαστε με την Barcelona. Ναι. Την προηγούμενη μέρα υπήρχε το Youth League. Το και μαζί που είμαστε. Μάλιστα. Ναι. Ε, 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 και αγωνι... θα αγωνιζόμαστε την προηγούμενη μέρα στο Gasly Ναι. Το Youth League. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρο το μεσημέρι τη προηγούμενη ημέρα και μου λέει: Θέλει ο πρόεδρο τη Μπαρσελόνα να πάει να, Παρακολουθείς. Δι, να παρακολουθήσει. το παιχνίδι του Youth League. Ε, εγώ δεν μπορώ, είπε μου, να πάει να τον πάρει να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο. Ναι. Στο ΓΑΣΙΖΙ τώρα. Ε, και πάω, κατεβαίνω μαζί του στο Γασιζή και μόλι μπαίνουμε μέσα, ερώτησε με που είναι η τουαλέτα. <laughs> Έδειξα του, εντρέπομαι όμω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Για πράγματα που πρέπει να. Για να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο μα, χρειάζεται ένα γενικό lifting στα γήπεδα. Μπορώ από τούν τη λέξη να χρησιμοποιήσω. Για τον λόγο ότι και οι ξένοι ποδοσφαιριστέ που έρχονται, να φαίνει ποδοσφαιριστέ με ποιότητα να μπορούν να πιένουν στα αποδητήρια που να μπορούν να κάνουν μπάνιο ή να κάτσουν στου πάγκου. Διότι δυστυχώ φτάσαμε σε δουν το σημείο. Μπορεί να έχει τέσσερα χρόνια που αποχώρησα. Να. Που τα διοικητικά δεν μπήκα σε αποδίτητα, αλλά νομίζω η κατάσταση δυστυχώ σε ορισμένα γήπεδα, πολλά πίσω ακόμα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ με το να βρεθεί μια λύση. Ειδητικοποιεί να τα συναντώ ναι, δηλαδή στι ομάδε. Υπάρχει κάποιο πάθο, α πούμε, που θέλει το παθιακό ναι. με να λύσει τα πράγματα για κάποια χρόνια ή οποιαδήποτε ομάδα ναι. να, να, να ένα διαγωνισμό ναι. για μια ομάδα να θέλει να πιάσει ένα γήπεδο, να το επενδύσει για κάποια χρόνια να το διαχειρίζεται. Δηλαδή, εγώ δεν το βρίσκω καθόλου κακό. Εγώ είμαι πολλά υπέρ. Σίγουρα. Θα βελτιώσει πολύ τα γήπεδα και την κατάσταση γενικά. Ναι. Πολλά σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν δίνουμε σημασία, δυστυχώ, και εν εγ, κομμάτι του εγκαθρέφτη του ποδοσφαίρου μα τα είπε αυτά. Αντιμετωπίσει. Ακριβώ. Υπάρχει ένα. Στην κοπ κάθε χρόνο υπάρχει τούτη προκήρυξη του πρωταθλήματο και του κυπέλου, η οποία, όπω λέει, μερικέ φορέ ξέρουμε, αργεί κάπω να βγει. Μέχρι μια-δύο μέρε πριν τη Γενική Συνέλευση να ε, ακούμε για 14, για 12, ε. και για 16. Είσαι πιστεύει ότι το πρωτάθλημα μα ήταν καλύτερα να ξεκινούσε πιο νωρί και να τελειώνει πιο νωρί. Και να σου πω γιατί. Γιατί έτσι να ξεκινήσει η προετοιμασία πιο νωρί, να είναι πιο έτοιμε οι ομάδε για την Ευρώπη. Ή είσαι τη άποψη ότι που ξεκινούμε λόγω και τη ζέστη τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, είμαστε καλά. Όχι, εγώ θα προτιμούσα να ξεκινά πιο γρήγορα το πρόθυμα, σίγουρα. Ναι. Yeah. Ε, και όπω είναι το πρόθυμα, τώρα νομίζω αν δεν κάνω λάθο, παίζουν μία ή δύο αγωνιστικέ και μετά έχουμε διακοπή για εθνικέ. Πάντα το Σεπτέμβριο, αρχέ του Σεπτέμβριου. Ε, οπότε θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινούν πιο γρήγορα, να παίζουν τρει-τέσσερι αγωνιστικέ και μετά να είναι διακοπή. Να είναι και έτοιμε οι ομάδε μα για τα ευρωπαϊκά. ευρωπαϊκά παιχνίδια στον τρίτο, τέταρτο γύρο των γιατί δεν γίνεται το πράγμα, νομίζει, Είναι λόγω τη ζέστη, είναι λόγω του. Μα λόγω τη ζέστη. Μπορεί να γίνουν νύχτα τα παιχνίδια. Ωραία, ε, 8-8 Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή... Ε. Ναι, ξέρω. αλλά εμεί σαν από έλα που είναι το πράγμα, να σκεφτήκαμε το ποτέ να το ζητήσουμε, να το κάνουμε. Θα ξεχάσω είναι κάτι που έλεγε πάντα ο κύριο ε, Κετσπάγια. Θυμούμαι το, γι' αυτό το αναφέρνω. Έγινε, λέει, να ξεκινά τέλο του Αυγούστου το να θέλουν να είναι έτοιμε οι ομάδε να πάνε να παίξουν playoffs του Champions League του Europa League, διότι δεν επιθυμούν σε conference. Και αν δεν έχουν ένα πιο παιχνίδι παραπάνω στο πρωτάθλημα. Έχει το δίκιο και αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των ομάδων μα στην Ευρώπη στα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να παίζουμε με πολύ πιο υποδιέστερε ομάδε και δυσκολευόμαστε. Ναι. Εσύ είσαι απόλυτο δίκιο. Θυμάσαι που πήγαμε στην Ουαλία να παίξουμε με τη TNS. Το 0-0. Ένα καμάν επίθεση. Ένα καμάνε επίθεση, μάλιστα. Ναι. Και φτάμε και κερδίσαμε τρία μηδέ στον επαναληπτικό να, να θυμούμε. Αλλά πάλι τα μία ομάδα την οποία πρέπει να είσαι και ο τρία παιχνίδι και απάνω σου. διότι άλλον τα φιλικά. Πρέπει να κάνει περίπατο. Πρέπει να κάνει περίπατο. Θυμάσαι τον πρόεδρο τη Βέβαια Βεβαίω, τον Μάικ. Τον μάλιστα. Είναι μια στις πιθανότητες αντιπάλου του από ελ. Θα την ήθελα πολύ σαν αντίπαλο. Θα ήθελε ακόμα να στο Manchester για να βάλει το. Ε, Mike. το Μάικ. Θυμάσαι που στο official dinner. Ναι, official lunch. Ναι. Ήρθε από την Αγία Νάβα την Βερμούδα. δεν του, δεν του. Του ήταν τα λέμε, να τα ακούει και πώ απολαμβάνω το ποδόσφαιρο να δίνει. Κάτι άλλο να σου πω στο... με τον τα ευρωπαϊκά. Όταν επέζαμε με τη Ρόζενμπορκ πάλι το παιχνίδι εντό έδρα στην ορ... Νορβηγία, ναι, είχαμε την προηγούμενη μέρα το επίσημο δείπνο. Και μιλούσαμε λίγο για το πώ δουλεύει η ομάδα, πώ δουλεύει ο ένα, ο άλλο ξέρω εγώ. Και είπαμε του ότι εμά πριν το παιχνίδι πάνε ξενοδοχείων την προηγούμενη ναι. νύχτα σε όλα τα παιχνίδια και στα ευρωπαϊκά και στα πρωταθλήματα που προηγούμενη νύχτα μπα για να όλοι μαζί έμεινα εκπλήκτη. Ναι, δεν στο, ναι. Είμαι στο Rot -Rot ναι. αλλά ξέρει με βαρκούμουν να μπαίνω στα επίσημα δίπλα. Ναι, λέει μου μα σοβαρά, γιατί, για ποιο λόγο. Ε, ε του είπα για να είμαι πιο συγκεντρωμένη. Να, να μαντρώνονται. Ναι, Ακριβώ, ναι, ναι, ναι. Γελούσε. Λάω του καλά, ναι, εσεί τι κάνετε. Παίζουμε τώρα προκληματικά Champions League. Που είμαστε ποτέ, βέβαια. Να φάντο μεσημέρι σπίτι του, να έρθουν ύστερα να μαζευτούμε εκεί και να πάει στο παιχνίδι. Άλλες νοοτροπίες. Επάθες σοκ. Νοτροπίες. Ε, ε, ναι. επάθε σοκ. Οτι οτι... Είναι για αυτό που κάποιες νοοτροπίες μπορεί να φέρεις έναν προπονητή με άλλη νοοτροπία, όνομα, ναι. και να μην ταιριάξει καθόλου ακριβώ και μόνο λόγω νοοτροπίας. Ε, ναι, εσύ θα πω το δύο, και κουλτούρα στο πώ βλέπουν το ποδόσφαιρο. <laughs> Διερωτούμε Παρσελόνα, Ρεάλ, Ιουβέντου, Μάτσεστερ, United, whatever. Αν συγκεντρώνονται σε ξενοδοχείο. Ένα σημαντικό να ρωτήσαμε ποτέ, παίζοντα με Βαρσελονα Ρεάλ Chelsea αν μπαίνουν ξενοδοχείο πριν το παιχνίδι ή πάνε την ημέρα του παιχνίδιου. Καλή ερώτηση. Θα την κάμψει το επόμενο παιχνίδι μπορεί να πάει. Ε, να πρέπει να μπούμε στους να ρωτήσουμε έτσι Εντάξει, εντάξει, μπορεί του, να ειναι του Champions League να είναι κάποιος που να... Νομίζω να πιένει τι σε... Σε ξενοδοχείο, θυμάσαι το γήπεδο τους που που private birthday party. Ε, μα ούτε να κάτσουμε, θυμάσαι, στεκούμαστε μας Στο Στο τυχούδι. Ναι, σε ερώτηση η UEFA που δίνει σε έτσι που μας. Ε, εντάξει, νομίζω είπαμε αρκετά ε, για τον απόέλ για τη σεζόν, για το πρωτάθλημα. Την έγνωσα και καταλάβα ότι υπάρχει η πρόθεση σαν ΔΣ να κερδίσουν κάποιο χρόνο και οι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Φίγουρα, ναι. Σαν πολιτική της ομάδας. Ε, και άκουσα και χθε τον κύριο Πρόεδρο Μπετρίδη να λέει ότι δεν θα δούλευα ποτέ ξανά με τεχνικό διευθυντή. Ναι. Θα δούλευα μόνο με διευθυντή ποδοσφαίρου. Ναι. Αν και είχαμε μια καλή εμπειρία με τον. όταν είχαμε τεχνικό διευθυντή, τον Ντομένι το Κορτέτσι, Τέ. ο οποίο ήταν επαγγελματία ο άνθρωπο, να είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Ναι. Ε, προτιμήσαμε το μοντέλο που χρησιμοποιούμε τώρα δηλαδή να φέρουμε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, ο οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματο και σε θέματα μεταγραφών να έχει το team μα μαζί με τον προπονητή να έχουν τον τελευταίο λόγο. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η θέση στον ΑΠΟΕΛ. Όχι. Είναι στα πλάνα σα για διευθυντή ποδοσφαίρου είναι στα πλάνα μα και συζητούμε και με κάποιον. Δεν μπορώ τώρα να πω όνομα, αλλά okay. είναι στα πλάνα μα. Και ε... θεωρούμε ότι φέτο θα το υλοποιήσουμε. Και πάμε στο μεγάλο κομμάτι πριν να κλείσουμε. Έχουμε ένα ακόμα μεγάλα κομμάτια. Ναι, το πιο μεγάλο κομμάτι που ήταν το όνειρο του κάθε απολύστα, το ιδιόχτιδο γήπεδο, ναι. το οποίο ούκο λίγε φορέ και ο πρόδρομο. Το μεγάλο Προσωπικά, ναι, το μεγάλο τόνο. Αλλά έχει και χλεβαστεί ότι κάθε φορά που είχε κάποιον αρνητικό αποτέλεσμα ή πορεία, εμιλούσε Έφε, για. Έφερνε την μαγέτα. Έφερνε την μακέτα και παρουσίαζε ναι. τι. Ναι. Παίρνει, εμπίκε σε ένα ριάκι, να πούμε ναι. τώρα. Και αν δεν κάνω λάθο, πριν δύο μέρε ήταν και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου η οποία έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει σε αυτήν την να πω δημιουργία εταιρεία του γηπέδου mm -hmm. το οποίο πιστεύετε ότι δεν υπάρχει γύρισμα πλέον, εν γίνει το γηπέδο ε, Ναι, προχωρήσαμε σίγουρα. Yeah. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε προχωρήσει εντατικά σίγουρα. Ήταν έναν όνειρο, όπω είπα, το μεγάλο όνειρο της διοίκηση και πολύ περισσότερο του πρόδρομου. Yeah. Ο πρόδρομο και η διοίκηση νιώθουμε δικαιωμένοι τώρα, διότι όπω είπε, χλεβαστήκαμε. ναι. για αυτό το θέμα. Ε, αλλά έχουμε προ... προχωρήσει. Εξασφαλίστηκαν οι άδειε, τα σχέδια, οι μελέτε. Προχωρούμε. Και ανάφεραν ότι 6 του Ιούνιου θα είναι κάτω οι Γάλλοι αρχιτέκτονε mm -hmm. του γηπέδου. Και το γήπεδο αυτό θα δημιουργηθεί στην κοκκινοτρομυθιά yeah. όπω έχει αναφερθεί. Και θα είναι έτοιμο περί το 2028. Κάπου εκεί, ναι. ναι. Εντάξει, Υπά... Υπάρχουν σίγουρα κάποια θέματα με το δικό δίκτυο ναι. και θέματα, αλλά είναι θέματα που θα ξεπεράσουμε. Για να ξεκινήσει να κυλά το πράγμα το στα Κυπριακά, πρέπει να δημιουργηθεί τούτη η εταιρεία του Γηπέδου ή προχωρά το σχέδιο. Εντάξει, δεν παίρνει χρόνο να δημιουργηθεί τούτη η προχωρα το σχεδιο ενταξει δεν παιρνει χρονο να δημιουργηθει η εταιρεια του Γηπέδου. Που ναι. θα ηγείται ο κύριο Δίνο Ιορδάνο. Μάλιστα. Ναι. Ανεξάρτητα από το σωματείο και την εταιρεία και αυτό το γήπεδο θα το εκμεταλλεύεται η εταιρεία και μετά θα μεταφερθεί στο σωματείο κάποια Μα, στιγμή. Ναι ναι, 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 διότι η χορηγία είναι... Του σωματείου που σωματίου, πάει. Του σωματείου μάλιστα, η χορηγία το... από τον, που από είναι... τον ΚΟΑ. Που ο ΚΟΑ είναι γύρω στο 30% Αγνωρίζεις... Διότι yeah. έτσι κατάλαβα με τα γραφόμενα ότι είναι στη Σιωπή είναι γύρω στι 35 εκατομμύρια yeah, τα 12 yeah, no, είναι εκατομμύρια. Το έναν ένα yeah, τρίτο περίπου η χωριά. Το τρίτο. Σε τα άλλα θα μπουν από τον κύριο Ιορδάνο συν άλλου επενδυτέ. Μάλιστα. Ε. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο. Οι οποίοι άλλοι επενδυτέ θα βρεθούν στην πορεία. Στην πορεία. Και είτε από τον κύριο Ιορδάνο είτε από εμά. Σα φοβίζει το γεγονό ότι μπορεί να μην υπάρξουν άλλοι επενδυτέ. να ή το θέμα. Όχι, θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν. θα υπάρξουν. Υπάρχει θα αισιοδοξία ναι. ότι να υπάρξουν να προχωρήσει. Όπω είπε, μπήκε και το νερό στο αυλάκι. Ναι. Τσιλά τώρα το νερό. Τσιλά, ναι. Ένε δεν μπήκε και just... σταμάτησε. Όχι. Okay. Μακάρι να μπούμε και στο ομίλου του Champions League. Ναι. Και να είναι η εταιρεία ο επενδυτή. Ε, να μην χρειαστεί από και ο τρεις φορές που δούμε στο Champions League <laughs> είναι εταιρεία ο επενδύτης. Πόσο νομίζεις θα βοηθήσει και οικονομικά αν έχει γίνει ένα business plan του το γήπεδο. Θεωρώ ότι την ομάδα θα την βοηθήσει πάρα πολύ. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Ε, το βλέπουμε και με άλλα παραδείγματα για έκαθινόν. Σίγουρα το Αποέλ χρειάζεται το δικό του σπίτι. Ναι. Ε, και για τον κόσμο του και για την ομάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, και στο οικονομικό, σίγουρα. Ε, το γάστι πίνακα τεράστιο κόστο. Ναι. Ε, θεωρώ ότι όταν έχουμε το δικό μα γήπεδο, θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε πολύ καλύτερα την όλη λειτουργία. Δύο πράγματα. Θα δημιουργηθεί ένα γήπεδο, σαν πολύ χώρο, ο οποίο θα έχει και διάφορε εκδηλώσει, άλλε από ό,τι καταλάβα. Ναι. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Και δεύτερο. Και στο... σταδιακά θα γίνουν. Σταδιακά, ναι. Δεύτερον, εκείνο που εμένα με κάμνιζε πιο ενθαρρυντή, στο αγωνιστικό που είναι η έδρα του Αποέλ, είναι το γεγονό νιώθω ότι ο κάθε Αποελίστα που πάει τώρα στο Γασιμπή, που μπορεί να μην το νιώθει ότι είναι το γήπεδο του Αποέλ, πηγαίνοντα στο γήπεδο του Αποέλ, δεν ξέρω αν συμφωνεί, ότι να σεβαστεί ακόμα περισσότερο τι οποιασδήποτε ζημιέ που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν mm -hmm. οπουδήποτε πα να παίξει γήπεδο. Αλλά εκεί θα το προσέχουν ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι ένα τσακιο, ακόμα έναν. Εξοικονόμηση λεφτό. Σίγουρα, σίγουρα ναι. Και το άλλο, το spending στο γήπεδο. Ναι. Ε, όταν ο Απολίστα νιώθει ότι το spending, ότι εξοδέψει. Μένει στην ομάδα. Ε, ε, ναι, για το Απολίστα. Ναι. Θεωρώ ότι διαφορετικό, ναι. ναι. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Φυσικά όλε οι ομάδε πλέον στην Ευρώπη έχουν κάνει. Και η Αθλητικό Μαδρίτη, η στις... ε, Δημοκρατία Νοπετροπόλη, η όλε οι, οι ομάδε ναι. κάνουν τα γήπεδα τα δικά του πλέον μοντέρνα. Εντάξει, πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά ήταν ένα, εχ, ένα θέμα το οποίο ούκο λίγε φορέ. Θυμάσαι τον πρόεδρο μου πάντα, ναι, ναι. το όνειρο του. Το όνειρο του, σε μένα ήταν ένα μπουτά όνειρο. Δηλαδή, ένα άλλα σα και τρία πρωταθλήματα, σε να είχα τώρα το γήπεδο του από ελέτη. Ναι, στι αρχέ όμω, όταν, όταν, το έλεγε, ναι, γελούσαμε και λίγο. Ναι, στις ναι, αρχές. νιώθαμε ότι θα γίνει ποτέ. Ναι, ναι ακριβώ. Ναι. αλλά μακάρι να σε καλά ο κύριο Ιορδάνο που. Σίγουρα, εννοείται. Ε, χωρίς τη συμβολή του χωρίς τη συμβολή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σίγουρα ε, θέμα διατησίας Γιώργο όμως στην Κύπρο τι νιώθεις ότι πρέπει να Γιατί... αλλάξει ή να θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο των Κύπριων ο λόγος δεν ξέρω πως μπορεί να ψηλώσει αυτό το επίπεδο ε, θεωρώ ότι είναι θέμα αντισκόπου Νιώθει ότι είναι χαμηλό το επίπεδο λόγω προσωπικότητα που βγάζουν οι διαιτητέ στο βασικά. Ακριβώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει είτε ο ένα διαιτητή θέλει να ευνοήσει τη μια ομάδα είτε την άλλη. Θεωρώ ότι τα λάθη που γίνονται είναι θέμα ικανοτήτων, να το πούμε, επίπεδου, ε, μη εκπαίδευση. Δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ το επίπεδο του κύπριου διαιτητή πολύ χαμηλό. Ναι. Βλέπουμε διαιτητέ. είναι αλήθεια του διαιτητή ξένου διαιτητέ μπορεί να κάνουν και τα λάθη του, ότι έρχονται με άλλον τρόπο να λύσουν. Όχι μόνο με την προσωπικότητα του. Κερδίζουν του παίχτε. του και δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτηση. Yeah. Γιατί yeah. τον ένα τελικό προαθλήματο στο Γάσι ένα παιδικό παθημάτων του Τσεκυπέλου, αλλά στο Αποελάεκ, α πούμε, μετά και το πρωτάθλημα, ο πιο μεγάλο τίτλο, ο Ντόπιο, που πέρασε ένα παρατήρητο ο διαιτητή, ο Νορβήγο. Και το πρωτάθλημα yeah. και δεν ακούσαμε μία διαμαρτυρία. Yeah. Ε, και από του ε, Για οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή. Ναι. Yeah. Yeah. So, yeah. να πούμε κιόλα ότι βοηθήσαν και οι δύο ομάδε. Δηλαδή ήταν τόσα πολλά επέζοντα. Η ένταση, αν, η, η, ένταση, η, ένταση, η ένταση. σίγουρα, ναι. ναι. Αλλά και οι ποδοσφαιριστέ των δύο ομάδων ήταν κύριοι στο ύπεδο. Κοίτα, τούτο θεωρώ μπορεί να είναι κάτι που το βγάζει ο διαιτητή. Ναι. Μπορεί με την παρουσία τη. Την ηρεμία, την προσωπικότητα να, ναι. να το μεταφέρει στου. Κάτι που δεν έχουν οι Κύπροι. Μπροστά. Ναι. Στου Κύπριου υπάρχει και προκατάληψη. Δυστυχώ. Ναι. Υπάρχει προκατάληψη. Δεν βοηθάει. Σίγουρα. Ναι. Αλλά πιστεύει ότι θα έπρεπε η σχολή διαιτητών που υπάρχει ε, 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 να κάνει μια καλύτερη δουλειά στη, σ, 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 στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα του διαιτητή. Σίγουρα. Ναι. ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, νομίζω. Κωνσταντίνο, πόση ώρα γράφουμε με τον κύριο Σταματή. Ένα δέκα. Ένα δέκα. Εν καλό, νομίζω. Ε, δεν, είχα, δεν είπαμε κάτι για τον κόσμο του Απόελ. Του εφέ. να το πει εσύ, τούτο, Να Αφήσα στο τελευταίο. Ναι. Ε, πει, δεν ρώτησε κάτι, είπα να το πω. Να μην το, το πει εσύ, ναι. Ε, ο οποίο φέτο ήταν συγκλονιστικό. Μα βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμο του Απόελ γέμιζε το γήπεδο, οι παίχτες το ένιωθαν, πριν τα παιχνίδια έλεγαν από μόνοι τους εκεί που μαζεύονται να παίξουμε για τον κόσμο μας, δέτε αυτόν τον κόσμο, βοήθησε τα μέγιστα. Ο κόσμο του Αμπέλτ που επέστρεψε τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω, και υποστηρίζει την ομάδα στα μέγιστα όπω ανάφερε. Και είναι σημαντικό ότι και οι ποδοσφαιριστέ το αναγνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν και νιώθαν αυτή τη δίψαν του κόσμου για τον τίτλο. Μεταφέρεται προ του ναι. ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ένα ε... μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Απόελ. Ειλικρινά ήταν συγκλονιστικό. Αν το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο του Απόελ, που αυτό το περιστατικό στο Σαλαμίνα, και ένα home παιχνίδι με έναν όρθιο, νομίζω ήταν η συμπεριφορά του εξαιρετική. Με... με μονομένα, μονομένα περιστατικά, περιστατικά. Τα πράγματα θα γίνονται πάντοτε. Ναι. Ε... Αφού μου άνοιξε την μπάλα για τον κόσμο, είμαστε 24 το Μάη, Σε τρει μήνε ξεκινά το πρωτάθλημα, ναι. μετακίνηση φιλάθλων. Τι γίνεται, Πού στέκει, Έχουμε ακούσει ότι κάτι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι μπορεί να αλλάξει. Νιώθει. Διότι εγώ να σου πω ότι νιώθω, και άλλο στα podcast μου με τον ναι. Μάριο, ότι δυστυχώ να φτάσουμε στον Αύγουστο. Και και να συζητούν και ακόμα. Να συζητούν και, και η πολιτεία και θα πει: Μια χαρά τελειώσαμε όπω ναι. το κάναμε πέρσι. Και με φοβίζει αυτό το πράγμα. Διότι, άλλο πράγμα, ο παλμό το γήπεδο και στακτό έντρα παιχνιδιά κάθε μάθη. Και πόσο βοηθά τα μικρά σωματεία τη πράξη που του φιλοξενούν. Βέβαια, σίγουρα. Ναι. Εμεί σαν Αναπολίτη στείλαμε επιστολή και ζητούσαμε να αλλάξει αυτό το μέτρο ναι. από τα παιχνίδια των playoffs. Το οποίο πέρασε έτσι. Εντάξει, έτσι. Ε, Σίγουρα θα μπει πίεση και από εμά και από, αλλα... από άλλε ομάδε. Ελπίζω να αλλάξει. Πρέπει να τρέξετε όμω, μην ναι. μείνετε τελευταία στιγμή, Διότι είναι ένα θέμα το οποίο. Πέτρο, ναι, ήρθε μπουλαλή οποίο... ναι. κουβέντα. Και... Να μην μείνει έτσι. Δεν ναι, είναι κρίμα είναι να παίζει το ποδόσφαιρο. Όπω το είπε, είναι κρίμα. Ναι. Ναι. Εντάξει, Γεωργιέ, ε, yeah. ε, α ευχαριστήσω για τον πολύτιμο σου χρόνο που μου αφιέρωσε. Ξέρω, είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Προβλημ... Ε, ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και... Να μα ευχηθώ. Πρωτάθλημα ή Ευρωπαϊκού Ομίλου. Έναν ένα πράγμα. Ξεκινούμε με του Ευρωπαϊκού Ομίλου και συνεχίζουμε με το πρωτάθλημα. Άρα, πρώτο στόχο είναι, όπω είπε ο κύριο πρόεδρο Πεντρίδη, Champions League Europa. Ο πρώτο στόχο είναι το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό. Να, θα περάσουμε. να περάσουμε. Ο δεύτερο στόχο είναι το δεύτερο παιχνίδι. Ένα, ένα, πρέπει να περάσει το πρώτο. ναι, να υπάρχει και δεύτερο, anyway. Μάλιστα, ακριβώ. στι τρία παιχνίδια, ένα. σίγουρα. Σίγουρα το κρυφόνο όνειρο είναι η ομίλιο του Champions League. Αλλά όπω έχει γίνει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Βλέπεις, βλέπεις σε χώρες όπως την Ιταλία και τη Γερμανία να παίξουν οι πέντε πρώτες ομάδες στο Champions League. Στην Ιταλία διέβαζαν ένα μάλλον όμως έξι. Μπορεί και η Ρώμα ακόμα ναι, που ναι, ναι Σε λίγο μπορεί να παίζουν ούλες. Ναι. <laughs> Γιώργο Ρώμα ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την προσκλήση, Πασόμα.